Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air ακούτε. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής για τις επόμενες 2 ώρες. Θα τα πούμε με εσάς, θα πούμε ταξί μας, θα τα πούμε με καλεσμένους που έχουμε, καλεσμένους συγκεκριμένα που έχουμε προγραμματίσει. Στην πρώτη τελευταία εκπομπή αυτής της πολύ ζεστής εβδομάδας λόγω θερμοκρασιών και πολύ δύσκολης εβδομάδας λόγω της υγρασίας που υπάρχει γενικότερα και δεν βοηθάει σε τίποτα. FM για να τα μηνύματά στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μετά τις 6 θα δούμε αν θα καταφέρουμε να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Μετά από τις 5.30 έχουμε μια συνέντευξη για εσάς προγραμματισμένη για να συζητήσουμε λίγο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Σε μια μέρα που έχει πραγματάκια και πάλι τα οποία θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε. Η δισογραφία του Άρη είναι γεμάτη γενικότερες τελευταίες ημέρες. Ονόματα βγαίνουν, οι μεταγραφές προχωρούν, μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην έναρξη της προετοιμασίας. Έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ στον υπολογιστή. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό αυτό. Γιατί... Είναι πειράζει, φίλε, μπες στο WiFi. Μπορείτε, μια χαρά. Τι δεν είναι, μια χαρά είναι το ίντερνετ. Πρόβλημα loading page. Όλα μπορείτε, ρε. Πώς έχει το All About Harrison, δεν είναι αυτό το All About Harrison πρόβλημα. Όχι, γιατί δεν φορτώνει ούτε αυτή η σελίδα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Γι' αυτό υπάρχουν τα κινητά πλέον. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Προκειμένου να... Έχει το δίκτυο σήμερα. Μας εξυπηρετούν να έχει το δίκτυο μάλλον θέμα. Όπα. Σε δείξω ένα βιντεάκι μετά από λίγο ώρα. Δεν με βοηθάει το ίντερνετ. Δεν με βοηθάει καθόλου το ίντερνετ. Ναι. Ναι. Προχώρα. Προχώρα, ναι. Να προχωρήσω, φίλε, αλλά να προχωρήσω. Γιατί πρέπει να τα βλέπεις, να διαβάζεις. Όλα πρέπει να τα έχω στο μυαλό μου. Όλα. Α, ούτε από το κινητό μπαίνει. Ωραία. Θα μπούμε λοιπόν από τα δεδομένα. Εξαιρετικά. Τον καλεσμένο μας να τον προστάρουμε και στα social media ή όχι. Όχι. Ωραία. Μετά τις 5.30 λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα έχω μια συνέντευξη. Εδώ στην εκπομπή. Θα ήταν καλό να τον έχουμε και στο στούντιο, αλλά θα τον έχουμε τηλεφωνικά. Τον συγκεκριμένο. Ούτε εδώ μέρα μπαίνει. Πέφτει το ίντερνετ, παραλύνουν τα πάντα. Δεν μπορούμε χωρίς ίντερνετ πλέον στην εποχή μας. Μάλιστα. Λοιπόν. Από χθες το βράδυ διαβάζετε ένα ακόμα όνομα. Το οποίο απασχολεί τον Άρη. Μεταξύ άλλων περιπτώσεων βέβαια. Για το κέντρο της άμυνάς του. Του Kennedy Boateng και πάντα όταν πηγαίνει κουβέντα σε στόπερ και μαύρο και όλα κεντρικό αμυντικό, θυμάμαι το Σταύρο Χόλκα να λέει ότι δεν υπάρχουν μαύροι στόπερ. Ο Βαρέλα ήρθε βέβαια και τον διέψευσε το Σταύρο σε συγκεκριμένο κομμάτι. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής λοιπόν είναι μια της περιπτώσεις που εξετάζει ο Άρης για το κέντρο της άμυνας του, θέλοντας να δρομολογήσει και να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες περιπτώσεις και καθημερινά να ξέρετε ότι προκύπτουν περιπτώσεις για όλες τις θέσεις, όχι μόνο για του κεντρικού αμυντικού. Την ώρα περιμένουμε ακόμα να δούμε τι θα γίνει με τον Lindsay Rose, ο οποίος δεν έχει εξασφαλίσει την ελευθέρωση του από την Lorient. Την ώρα που ο Άρης έχει δώσει τα χέρια και είναι πλέον οριστικό ότι αλλάζει προπονητή τερματοφυλάκων. Πόστο το οποίο θα αναλάβει ο Αλέκος Ράντος, επί σειρά ετών προπονητής τερματοφυλάκων στον Ολυμπιακό. Νομίζω πριν 2 χρόνια αποχώρησε από τους Ερυθρόλευκους. Θα αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο. Ακόμα μία αλλαγή που έχουμε εντός της ομάδας. Μετά την αλλαγή που υπάρχει στο θέμα του γιατρού, έχουμε και την αλλαγή στο κομμάτι που αφορά τον προπονητή των τερματοφυλάκων. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία η ΠΑΕ Άρης θα ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες, μαζί με το πρόγραμμα της προετοιμασίας που ακόμα περιμένουμε, είναι η αλήθεια, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί βέβαια η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν, πράγμα το οποίο η ΠΑΕ καλείται να διευθετήσει μέσα στα επόμενα 24 ώρα για να προβεί και στις σχετικές ανακοινώσεις. Είχαμε ακόμα μία αποχώρηση μετά από τη χθεσινή του ΠΑΕ Παυλίδη, αναμενόμενη και αυτή βέβαια του Λευτέρη του Ιντζόγλου. Το οποίο βέβαια το συμβόλαιο έλυγε με τον Άρη, αλλά επειδή ήταν και ένα παιδί το οποίο προσέφερε στην ομάδα, όπως πολλά και σε δύσκολα χρόνια, η ΠΑΕ Άρης του είπε ένα ευχαριστώ και ένα καλή τύχη μέσα από τα social media με ανάρτησή της. Επίσης από τα πολύ καλά παιδιά που πέρασαν από τον Άρη,
τα προηγούμενα χρόνια. Παιδί χαμηλών τόνων που δεν μιλούσε πολύ, δούλευε αρκετά και το οποίο σε εκείνο το δύσκολο διάστημα του Γενάρη ήταν μεταξύ αυτών που έβαλε πλάτη ενώ πεζόταν η παραμονή του στην ομάδα και βοήθησε και έδωσε ακόμα μία λύση στον Σάββα Παντελίδη σε μια φάση που ο Άρης στερούνταν επιλογών και περίμενε να ολοκληρώσει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Άρης ακολουθεί χωριστούς δρόμους, να το πω έτσι, με ποδοσφαιριστές και χωρίζουν συσσαγωγικά με καλό τρόπο, κάτι το οποίο γινόταν σπάνια τα προηγούμενα χρόνια και ο Χρήσανδος που είναι δίπλα μου και το έχει ζήσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, νομίζω ότι συμφωνεί. Δεν είναι πολλές οι φορές που ο Άρης ολοκλήρωνε τις συνεργασίες του με ποδοσφαιριστές τόσο καλά, τόσο ήσυχα και διατηρώντας καλές σχέσεις, έτσι, με τους, είτε μιλάμε για παίχτες, είτε μιλάμε για στελέχη τα οποία αποχωρούν από την ομάδα. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του Παυλίδη, αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Ιντζόγλου και φαντάζομαι ότι θα δοθεί μια καλή συνέχεια και με άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η γενιά του 2019 δηλαδή, εμείς πώς κάναμε εκπομπή ρε φίλε, χωρίς τίποτα. 15 χρόνια κάναμε εκπομπή και δεν υπήρχε τίποτα, ούτε τηλεόραση δεν είχαμε. Και μιλούσα 8 το πρωί μια μέρα, θυμάμαι, στο Μετρόπολης, με 4 τα, με, όχι, τι ώρα, με 4 τα απόγευμα. 8 το πρωί με 4 τα απόγευμα, χωρίς τίποτα, με μια εφημερίδα μπροστά μου. Μιλούσα τόσα χρόνια, ξαναμιλήσω. Που κόβεται το ίντερνετ, δημοσιογραφία του ίντερνετ, ναι. Για να μην πω καμιά άλλη λέξη, και πεθαίνεται. Δεν κάνε λίγο ρεπορτάζ. Ούτε ρεπορτάζ κάνουμε. Μέσω ίντερνετ. Του στέλνει αυτά στα Messenger, στα Viber. Σε χαλάει, θα σταματήσω. Όχι, εσένα, πολύ καλό είναι. Αμα θες να το κάνω, δεν είναι θέμα. Εντάξει, γιατί νωρίτερα να δει, δες λίγο, παίρνεις έξω λίγο, εδώ πέρα λίγο, δες λίγο εδώ. Ναι, λίγο. Απάντησε. Μιλούσαμε και με αυτόν εδώ πάνω. Ποιος είναι αυτός? Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Πας στην Τζέλσι. Ρόμαν Αμπράμοβιτς, καλά θα ήταν. Ήρθε το ίντερνετ. Καλά θα ήταν. Ήρθε το ίντερνετ. Κύριε Αμπράμοβιτς, ψάχνετε γραφείο τύπου στην Τζέλσι. We are having trouble. We are having trouble with the Wi-Fi connection. We are having trouble, φίλε. Φίλε! No connection. No connection, φίλε, no connection. In the studio. Can you come here, we please? Are having trouble finding that site. Hello, Mr. Piros. Hello. Hello. Please connect. Please connect εδώ πέρα. Trouble, τι έγινε. Τι είναι. Διάλειμμα. Please connect it. Διάλειμμα, λοιπόν, επειδή έχουμε κάποιες έτσι... Θα κάνουμε τώρα το διάλειμμα, ναι, για τις εργασίες. Ναι, κάποιες εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στο studio. Και θα επανέλθουμε με όλη την δημοσιογραφία. Με όλη και με συνέντευξη, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, μετά τις 5.30 θα έχουμε μαζί μας τον Πάπη Παυλίδη. Ωραία. Για να τα πούμε λίγο μετά την λύση συνεργασίας του με τον Άρη. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λίγο κατά 107,4, επιστρέφουμε All About Aris on Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Κάλεσε τον καλεσμένο μας. Και έχει έτοιμο και αυτό που σου είπα. Λοιπόν, για το καλωσόρισμα του κυρίου που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας. Καλωσόρισμα. Ναι. Οχ. Φωνή στα ακούσα, μου φαίνεται. Ναι. Αυτές οι αβάντες. Πάπα στον εαυτό μας. Όχι, φίλε. Μην περιέγραφες καλά τα γκολ. Αβάντα είναι στον παίχτη. Στον παίχτη. Κατάλαβα. Έπαιρες κανένα 10% τη μεταγραφή στον Απόλλωνα. 50. 50. 80. Ωραία, πάρουμε ένα 20. Ένα 20 και το πάρουμε. Τον έχουμε τον καλεσμένο μας. Χρήστο μου, πριν καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο καλωσόρισμα. Πώς γεμίζει Μπαρκάν με το κεφάλι για τον Παυλίδη με στην περιοχή των σχέσεων του Παυλίδη. Το ρούχο από τον Παυλίδη! Βοηθήστε τον κόμμα του τον 26χρονο τέσσο του Άρη! Το 90 τελικά έχει γκολ για τον Άρη! Σε ένα δραματικό φινάλε στα Τρίκαλα η χρυσή αλλαγή του Δημήτρη Σπανού! Δίνει το προβάδισμα ως κυκλοπόμους και πιθανότατα τους τρεις βαθμούς της νίκης. Φοβερό αριστερό σουτ στην κίνηση από τον 26χρονο μεσοεπιθετικό. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από Στολίδης. Ο Άρης 0-1 στο 90, έτοιμος να αποβράσει με το διπλό από την έδρα. Γιατί δεν βάζεις το άλλο γκολ? Ωραίο γκολ, Μπαμπ Παυλίδη.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Δε βάλε το άλλο που δεν το έχουμε δει ποτέ, στη Δράμα. Στη Δράμα, όχι. Αυτό είδα, ποιο δεν είδαμε. Όχι, αυτό, του Διαμαντόπουλου ήταν που δεν είδαμε. Όχι, το είδαμε, το είδαμε. Ο Διαμαντόπουλος δεν είδαμε, το Διαμαντόπουλο δεν είδαμε. Ναι, το Διαμαντόπουλο, ναι, το Διαμαντόπουλο. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι, πόσα λεφτά τον έδωσε και είπε 26χρονος. Αφού τότε 26 ήταν. Άσε ρε τα σάπια. Έλα τώρα 26 ήταν. Ήταν στην αρχή της χρονιάς, 26. Τι, τι, τι λέτε. 26, πω, πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια. Βέβαια. Τώρα πόσο είσαι, 25. 28. Τώρα είμαι 28. 25 καλά θα ήταν. 25. Εξήγησέ μας πώς γίνεται ένας ποδοσφαιριστής που έχει για καλό πόδι το δεξί να έχει σκοράρει όλα τα γκολ σονάρι με τα αριστερό. Τι να σας πω, ξέρω εγώ. Και τα δύο πόδια τα χρησιμοποιούσα πάντα εξίσου καλά. Ναι. Εντάξει, τώρα τι είχαν όλες οι φάσεις με τα αριστερό. Τι να πω, ξέρω εγώ. Και όχι απλά τι είχαν, δηλαδή ήταν ωραία γκολ. Δηλαδή, ειδικά εκείνο, ναι, και στα τρικαλά αλλά και στη Δράμα. Καλά, πιστεύω αυτά τα γκολ ήταν ναι, πολύ όμορφα. Από όλα τα μηνύματα που παίρνω αυτές τις μέρες, ο κόσμος αυτά έχει να θυμάται. Ήταν καθοριστικά. Ήταν και το timing που μπήκαν και απέναντι σε ομάδες που εκείνο το χρονικό σημείο πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα ήταν κάποια διπλά που νομίζω έδειξαν σε όλους ότι εντάξει, δεύτερη χρονιά ο Άρης δεν θα μείνει στη Β' και σε μια χρονιά, για να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Χρυσάντος, που είχατε στην πλάτη σας ήδη την αποτυχία της προηγούμενης. Που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο. Έτσι ακριβώς είναι. Εκείνα τα γκολ πήγαν στα πρώτα 7 μάτς, από ό,τι θυμάμαι, που κάνουμε 7 νίκες. Ναι. Πήραμε μια όθηση καλή από την αρχή και εντάξει, μετά δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε. Δείξαμε σε όλους τους αντιπάλους μας ότι φέτος δεν αστευόμαστε και θα ανέβουμε κατηγορία. Και όντως έτσι έγινε. Μετά από 4 χρόνια, πώς το διαχειρίστηκες, γιατί δεν ήταν λίγα. Και δεν ήταν λίγα όχι μόνο τα χρόνια, αλλά και αυτά τα οποία έζησες με την ομάδα. Και ήσουν και ο πιο παλιός, νομίζω πλέον. Ήσουν ο μοναδικός που είχε μείνει από εκείνη την πρώτη, τη δεύτερη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, ναι, ο μοναδικός είμαι, ναι. Εντάξει, τι να πω. Είμαι συναισθηματικά φορτισμένος πάρα πολύ από χθες ειδικά. Ναι. Ήταν σαν να φεύγω, όπως έγραψα και στο Instagram μου και στο Facebook. Είναι σαν να φεύγω την οικογένειά μου, γιόντως έτσι είναι. Ναι. Σαν να αφήνω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου να φύγω. Mm-hmm. Και ο κόσμος απ' την άλλη έδειξε ότι με αγαπάει πάρα πολύ. Αυτό είναι επιβράβευση για μένα. Πραγματικά είναι μεγαλύτερη επιβράβευση από όλα τα άλλα. Ναι. Και πραγματικά δεν έχω λόγια. Είμαι πολύ συγκινημένος. Αρκετά. Και δεν ήσουν, δηλαδή, ποτέ ο στάρ, ποτέ ο παίχτης της... κάποιες φορές, σε κάποιες φορές ήσουν ο παίχτης πρώτης γραμμής, αλλά γενικότερα ήσουν ένα παιδί χαμηλών τόνων, το οποίο δεν έδινε και δικαιώματα. Ναι, σίγουρα. Και μέσα και έξω από το γήπεδο. Και νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, ότι ίσως αυτό εκτίμησε περισσότερο και ο κόσμος από χθες με αυτά τα μηνύματα που βλέπουμε. Γιατί και εμείς που μπαίνουμε και κάνουμε scroll, ας πούμε, στο Facebook, βλέπουμε συνέχεια να είσαι ταγκαρισμένος σε διάφορους, ας πούμε, φίλους του Άρη. Ισχύει, ναι. Έχω άπειρα μηνύματα, δεν φαντάζεστε. Ακόμα απαντάω. Ναι. Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα ήμουν έτσι, ήμουν χαμηλών τόνων γενικά. Εκτός γηπέδων, ναι. Εντάξει, το γήπεδο έδινε και την ψυχή μου για τη φανέλα και για αυτά, όποτε έπαιζα, όποτε μου δινόταν ευκαιρία. Εντάξει, πιστεύω ο κόσμος με αγάπησε γενικά, γιατί ήμουν γενικά καλός με όλους, μιλούσα με όλους, δεν είχα ποτέ πρόβλημα, ούτε το έπαιζα ποτέ στάρα, εγώ παίζω στον Άρη και είμαι, ναι, κάποιος, ας πούμε. Ήμουν αληθινός αυτό, είμαι πάντα αληθινός με όλους. Ποια είναι έτσι η χειρότερη και η καλύτερη σου στιγμή? Αλλά θέλω να μου πεις τη χειρότερη πρώτα. Την πολύ πολύ χειρότερη. Η χειρότερη μου στιγμή ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθα, ο τραυματισμός που είχα μετά το τροχαίο. Εκεί πιστεύω ήταν η χειρότερη μου στιγμή. Σε εκείνο το φιλικό σου δεκόπτωμα νομίζω που έγινε στο ρίσιο για τον Κοκέ. Πότε ήταν? Όχι, είχα πάθει το μηνίσκο, τον είχα πάθει στο Νέσο Χρυσούπολης νομίζω. Απλά δεν είχα κάνει χείριση. Προσπαθούσα να παίξω έτσι με μηνύσκο, ναι, σε κάποια μάτς. Και εκεί πέρα, εντάξει, αποτελείωσε. Ναι, σε ένα φιλικό ήταν στο ρίσιο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Που ήταν με τη δεύτερη φιλικό ομάδα που ήταν για να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή ο Κόκκι, νομίζω ήταν εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος καθόλου. Ναι. Γενικότερα δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά θητεία ο Σενέλη στον Άρη εκείνη τη χρονιά. Ήταν πρώτο ρατσισμό, ήταν το τροχαίο μετά. Ναι, σταδιακά κατάφερε να επιστρέψει όμω.
Σίγουρα, ναι. Την επόμενη χρονιά επέστρεψα. Έπαιξα μετά τη δεύτερη, τρίτη αγωνιστική, άρχισα να παίζω και καθιερώθηκα από τότε. Η καλύτερη στιγμή? Η καλύτερη στιγμή πιστεύω είναι τα δύο γκολ που έβαλα στα Τρίκαλα και στα Δράμα. Ναι. Εντάξει, εκεί πέρα ήταν ό,τι καλύτερο έχω περάσει με την ομάδα και φυσικά η άνοδος που ήρθε και έφτασε εδώ που έφτασε η ομάδα. Ναι. Φυσικά υπάρχουν πολλές καλές στιγμές. Ναι. Εντάξει, ναι. Απλά τώρα τι θυμάμαι περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι και φέτος είναι καλή στιγμή. Δηλαδή, και ας μην έπαιζα, η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη και είμαι αρκετά χαρούμενος γιατί ήμουν στο ρόστερ, αγωνίστηκα σε 3 παιχνίδια. Οπότε είμαι αρκετά χαρούμενος και γι' αυτό. Προπονητικά είχες αρκετούς προπονητές. Με ποιον κόλλησες έτσι παραπάνω και δεν σου ζητάω από την άποψη τη συμμετοχή. Γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή σε ένα βασικό σχήμα. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που μπορεί να το καθορίσουν, έτσι. Είτε από τη δική του παρουσία, είτε και από τη μια πολύ καλή παρουσία ενός άλλου ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Και ειδικά φέτος, πέρσι μάλλον πλέον, εντάξει, ο Άρης στη θέση σου είχε πολλούς και φαντάζομαι το λες και εσύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές και πολλές λύσεις να διαχειριστεί και ο Ερέρα και ο Παντελίδης στη συνέχεια. Σίγουρα, ναι, έτσι είναι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα και τέτοια. Mm-hmm. Με τους περισσότερους έπαιξα τους προπονητές, ειδικότερα τις πρώτες τρεις χρονιές. Φέτος ξεκίνησε καλά η προετοιμασία και αυτά. Ήμουνα στα πλάνα του κύριου Ερέρα, έπαιξα σε όλα τα φιλικά, πήγαινα πολύ καλά. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, κάτι έγινε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κάτι πρέπει να παίχτηκε εξωαγωνιστικό. Και ξαφνικά βρέθηκε εκτός αποστολής. Πιστεύω ο πρόεδρος σε άφησε εκτός αποστολής. Δεν νομίζω. Μπαμπή, έχουν ακουστεί πολλά γιατί είσαι εξάδελφος του Θόδωρου Καρυπίδη. Αλλά να σου πω κάτι. Το δικό σου το παράδειγμα είναι μια απάντηση σε όσους λένε ότι τόσα χρόνια έδινε χαρτάκι ο πρόεδρος. Δηλαδή... Άμα έδινε χαρτάκι. Δύσκολα. Άμα έδινε χαρτάκι θα έπαιζε και φέτος, να ξέρετε. Που και φέτος πιστεύω ότι μπορούσα να προσφέρω στην ομάδα αρκετά. Mm-hmm. Γιατί ήμουν πολύ καλά και στα φιλικά και ειδικά στα τελευταία φιλικά με Ξάνθη και Γιάννενα ήμουν αρκετά καλά, έδειξε ότι μπορώ να προσφέρω στην ομάδα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να θίξω τώρα ονόματα και τέτοια. Εντάξει, ο καθένας. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του και υπόλογος των επιλογών του. Οι επιλογές έγιναν. Ναι. Κρατάμε το θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα στο τέλος του χρόνου. Τώρα από εκεί και πέρα πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έχει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ υγεία ένας ποδοσφαιριστής να θέλει να αγωνίζεται, να θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει, να προσφέρει. Και όταν, σαν και εσένα, δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα, όταν δεν παίζει. Για μένα αυτό είναι άξιο σεβασμού και είναι υγεία. Δηλαδή το πιο καλό θα ήταν. Α, πάρα πολύ ωραία. Είμαι και εξάρρευος του Καρυπίδη. Δεν παίζω και τι έγινε. Α, παίρνω εγώ το συμβόλαιό μου. Α, κάτσω τρία χρονάκια και τι έγινε. Πάμε παρακάτω. Γιατί ο Παυλίδης πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει για άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο. Θα αυτό να λέω. Αυτό λέω. Αυτό, αλλά ήθελα να παίξει πολύ. Αυτό λέω. Και ο λόγος που βρήκαμε μια λύση για να φύγω από την ομάδα ήταν ότι θέλω να παίξω βασικά. Ναι. Αυτό είναι ο λόγος και γι' αυτό φεύγω. Πάω κάπου να παίξω. Και εντάξει, γιατί έχασα μια χρονιά στην ουσία και δεν με παίρνει να χάσω και άλλη χρονιά. Ναι, εντάξει, έχω άλλα δύο χρόνια, αλλά άντε και να πατήσω το συμβόλαιό μου, τι θα γίνει, μόλις πάω σε 30, τελείωσε, δεν με θέλει κανένας. Θα έχω να παίξω τρία χρόνια. Σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Πες μας λίγο για τον μεγαλομέτοχο. Μεγαλομέτοχο είναι η Ειρήνη. Και με την Ειρήνη ξαδέρφια είστε. Ήσουν και με τον μεγαλομέτοχο λοιπόν ξάδερφος και με τον πρόεδρο, χαρτάκι δεν δίνανε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Κοιτάξτε να δείτε, ο κ. Καρυπίδης ήρθε με ένα όρομα εδώ πέρα και από τη Γάμα Εθνική τότε. Είπε κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι ό,τι είπε το έχει κάνει. Έχει μεγάλα όνειρα για την ομάδα. Και εξακολουθεί να έχει κι άλλα με μεγαλύτερα όνειρα, να ξέρετε ότι θα πάει ακόμη πιο ψηλά ο Άρης. Και ό,τι είπε το έκανε. Εντάξει, τι να πω, η ομάδα έφτασε, αν και έχασε μια χρονιά στη Β' Εθνική, έφτασε στη Super League και θα παίξει Ευρώπη φέτος. Είναι μεγάλο επίτευγμα, δηλαδή ανέβηκε στην κατηγορία και κατευθείαν να παίξει Ευρώπη, πιστεύω είναι μεγάλο επίτευγμα. Και οφείλονται και πρόσδοσες που... Αξίζει συγχαρητήρια ο κύριος Καρυπίδης. Πες μου κάτι. Επειδή εντάξει δεν έχεις κρύψει ότι είσαι Άρης και πριν έρθεις στην ομάδα, έχεις πει ότι η ομάδα που υποστήριζες είναι ο Άρης. Εσύ τον προέτρεψες να έρθει ή αφού ήρθε σε πήρε τηλέφωνο και σου είπε ήρθε η ώρα να έρθει στην ομάδα σου? Κοιτάξτε να δείτε, ας σας πω την αλήθεια. Τότε
Ήμουνα στη Βέρεια εγώ. Ναι. Εντάξει. Έπινα καφέ ένα απόγευμα και βλέπω ότι θα έπαιρνε την ομάδα ο Αρβανιτίδης στην αρχή. Ναι. Και σε κάποια φάση βλέπω ότι εμπλέκεται και η Καρυπίδης. Τέλος πάντων δεν έδωσα κάποια σημασία και με το που ανακοινώνεται ότι ο Καρυπίδης είναι πλέον πρόεδρος του Άρη, το βράδυ ανακοινώθηκε νομίζω, ναι, την επόμενη μέρα το πρωί με πήρε τηλέφωνο. Εμένα και τον Τάτο. Ναι. Και ήμασταν οι πρώτοι που πήγαμε στο γραφείο του εκεί τότε στη Βέρεια που είχε τα γραφεία και μας είπε για τον Άρη και αυτά, εντάξει, και δύο είπαμε ναι κατευθείαν. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη, ναι, εντάξει, φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Σου έχει, εντάξει, τώρα εκμεταλλεύομαι τη σχέση που έχετε και μάλιστα η σχέση που δεν ήταν προς όφελος του ποδοσφαιριστή όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος πλέον. Έχετε μιλήσει για τις δικές του δύσκολες στιγμές μέσα στην ομάδα, γιατί τώρα πολύ ωραία λέμε όλοι προεδράρα και προχώρα πρόεδρε και ο Ιντέγι έρχεται και προεδράρα και Ευρώπη, αλλά το ξέρω και εγώ με βάση το ρεπορτάζ ότι δεν ήταν ρόδινη η παρουσία του και ειδικά στη ΓΑΜΑ και στη ΒΙΤΑ Εθνική χρειάστηκαν αρκετά χρήματα. Σίγουρα, εντάξει, πέρασε πάρα πολλά ο πρόεδρος. Μιλούσα εγώ μαζί του, αλλά εντάξει, μην φανταστείτε ότι μιλούσα γενικά καθημερινά και τέτοια. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να είμαστε ξαδέρφια, αλλά ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος, δηλαδή που θα κάτσω να μιλήσω καθημερινά μαζί του και ότι θα τι γίνεται στην ομάδα, τι έγινε, τι θα γίνει, κάνε αυτό ή κάνε το άλλο. Mm-hmm. Ποτέ δεν κάτσα να το κάνω αυτό. Το μόνο που μου έλεγε είναι ότι περνούσε δύσκολο, εντάξει, τότε και με τις επιχειρήσεις του δεν πήγαινε καλά, είχαν κλείσει, προσπαθούσε να βρει μια λύση, το φεσώσαν κάποιοι. Χίλια δύο τέλος πάντων, μην τα λέω με λεπτομέρειες. Και εντάξει, η ομάδα έχασε και πολλά χρήματα στην πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική γιατί σπατάλησε πάρα πολλά λεφτά. Είχε πολύ μεγάλο μπάτζετ. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, τώρα πιστεύω είναι σε πολύ καλή μοίρα ο κ. Καρυπίδης και φαίνεται κιόλας. Και νομίζω ότι πέραν του οικονομικού, επειδή τον ξέρεις και σαν άνθρωπο, αυτή η τετραετία ναι. Στον Άρη τον έχει ρημάσει κιόλας αρκετά. Στον τρόπο λειτουργίας του ως παράγοντας αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, όσο περνάνε τα χρόνια και είσαι σε αυτό το χώρο, εντάξει, μαθαίνεις από λάθη, μαθαίνεις από πολλά. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι και κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερος πρόεδρος. Μάλιστα. Μακάρι όλα να πάνε καλά και όπως είπες και εσύ να δικαιωθείς και να πάει ακόμα ψηλότερο ο Άρης. Ο Μπάμπης ο Παυλίδης πού θα πάει? Στο συνονόματο και συνεπίθετο. Ο Μπάμπης ο Παυλίδης από εβδομάδα θα μάθετε. Έχω προχωρημένες συζητήσεις με ομάδα. Εντάξει. Καλά, πες μας, είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης. Πες το μας, γιατί μας το λες. Είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης, ναι. Εκτός από αυτό, εκεί θα είμαι την επόμενη χρονιά. Ναι. Θα έχεις κι άλλους εδώ από την παρέα. Γιατί ακούγονται υπάρχουν αρκετοί, ναι. Υπάρχουν και άλλα ονόματα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι συμφωνίες θα κάνουν και αν θα κάνουν. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που μιλάνε και τους θέλουν από την σε ποια ομάδα, κατηγορία θα παίξει ο Απόλλωνος Σμύρνης, βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε γιατί παίζεται λίγο αυτό. Αλλά... να σου πω κάτι. Μήπως κανόνισες αυτό που πήγες να κάνεις πέρσι να το κάνεις φέτος μέσω του Απόλλωνα? Γιατί κάτι για Βόλο ακούμε αυτό. Τι γίνεται, φαντάζεσαι. Όλα μπορεί να συμβούν. Εντάξει. Έχουν δει τα μάτια μου πολλά. Όλα μπορούν να συμβούν. Εμείς να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, Μπάμπη. Ξέρουμε ότι ο Άρης, όπου και να πεις, έχει ένα φίλο. Και φαντάζομαι το ίδιο νιώθεις και εσύ και αισθάνεσαι για την ομάδα. Εντάξει, δεν είναι και μικρό πράγμα να είσαι στέλεχος της μεγαλύτερης για μας ομάδας στη Μακεδονία και μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Και να φοράς και το περιβραχείο. Νιώθεις. Και να φοράς και το περιβραχείο. Είναι σωστό και αυτό που λέω. Μεγάλη τιμή. Σας είπα, φεύγω από τη δεύτερη οικογένειά μου, αφήνω πολλούς φίλους μου. Νομίζω ότι ο Άρης είναι το σπίτι μου. Κάποια στιγμή πιστεύω θα ξαναεπιστρέψω, τι να σας πω, αργά ή γρήγορα. Όλα γίνονται. Πραγματικά τον κόσμο τον αγάπησα, με αγάπησε υπερβολικά. Και αυτό το βλέπω, δεν φαντάζεσαι τώρα, μιλάμε για μηνύματα άπειρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαι απλά πολύ συγκινημένος και εύχομαι αυτός ο κόσμος να μην ξανα... να δει πίκρες, να από εδώ και πέρα μόνο χαρές. Όπως φέτος, γενικά μόνο χαρές να έχει, η ομάδα να είναι συνέχεια στην Ευρώπη και ελπίζω κάποια στιγμή να δει τίτλο. Να πανηγύρσουμε όλοι μαζί. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες. Έτσι. Ωραία. Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Υγεία να έχουμε και όλα θα γίνουν. Και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μπάμπης Παυλίδης. Χαρτάκι δεν έδινε ο πρόεδρος τον ξάδερφο. Τι πράγματα είναι αυτά. Είναι φίλε. Δηλαδή να είναι ο ξάδερφος του πρόεδρου και να είναι εκτός από το πρόσεξε τώρα. Αν έπαιζε όμως. Ναι, θα λέγανε. Έδινε χαρτάκι. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να αξίζει το παιδί. Αν δεν παίζει, εντάξει.
Έδινε για άλλους. Έδινε χαρτάκι να παίζει ο Λάρσον. Και ενώ θα μπορούσε, γιατί τώρα που έφυγε, ρε παιδί μου, μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για αυτή τη συγκένεια. Που ήταν γνωστή βέβαια αυτή η συγκένεια. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Που ενώ υπάρχει αυτή η συγκένεια, δεν την εκμεταλλεύτηκε ποτέ σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, και να πατήσει πόδι και να πει εγώ είμαι ένα εξάδελφο που βάλαμε. Γιατί άμα ήταν έτσι. Εντάξει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει πάντα καχυποψία, ξέρεις. Ναι. Κοίταξε, και ο Μπάμπης ήταν καχύποπτος. Ξαφνικά λέει βρέθηκε εκτός. Ναι, υπάρχει okay, μια λογική στο βρέθηκε εκτός. Ο καθένας έχει τη δικιά του οπτική. Okay. Όχι, ήρθαν άλλοι παίκτες, φίλε. Ήρθαν και άλλοι παίκτες. Στην προετοιμασία ήταν 15, όταν ήρθαν εδώ πέρα ήταν 22. Mm. Κάποιοι προφανώς από αυτούς, και νομίζω ότι αυτοί κάποιοι, ας πούμε, ο ένας είναι ο Μπρούνο Γκάμα, που ήταν ντόμινο τον αργή. Ναι. Δηλαδή πήγε ο Ντιγκινί. Στον άξονα πήγε ο Μπρούνο Γκάμα στα πλάγια και την πλήρωσε ο Παπαδόπουλος. Εγώ θεωρώ περισσότερο νομούς ότι δεν πήρε και πολλές ευκαιρίες σε σχέση, ας πούμε, με άλλους που ήταν στην έξοδο τον περασμένο Γενάρη. Να σου πω γιατί δεν έγινε αυτό. Ναι. Είναι ξεκάθαρο το γιατί δεν έγινε αυτό. Γιατί υπήρχαν επιλογές στη θέση του. Υπήρχαν και επιλογές. Δηλαδή, παίζει και στον άξονα, βέβαια. Okay, αλλά... Παίζει και στον άξονα, ρε φίλε. Είχα τον Ντιγκινί, τον Τόνσο, τον Μαρτίνες, τον Ματίγια, τον Μπάσα, τον Σιώπη. Παίχτες δηλαδή που παίζουν εκεί πέρα. Τον Λάρσον, τον Ματέο Γκαρσία, είναι φυσιολογικό. Όπως ενώ ο Βαλεριάνος πάντα, είχα τον Κόρχουτ. Πάντα όταν κάποιος θα φεύγει από μια ομάδα υπάρχει και μια πικρία. Όχι, καταλαβαίνεις όμως τι λέω. Ναι. Εδώ σου περιέγραψα, είπα 5-6 ποδοσφαιριστές. Ναι. Και αυτοί που πήραν οι άλλοι παίχτες είναι ο Βαλεριάνος και ο Τζανακάκης. Δεν πήρε παίκτη δεύτερο, βγήκε ο Κωνσταντινίδης, ποιος θα παίξει. Ο Ιντζόγλου και αυτός δεν πήρε ευκαιρίες. Ένα... Ναι. Ναι, έπαιξε ένα ματς. Ως αμυντικό χαφ κόφτης. Δεν πειράζει τα ακουστικά μου. Στα τραβάω. Γιατί δεν τραβάς τα ακουστικά. Δεν ξέρω γιατί ήταν εδώ πέρα μπροστά μου. Περίμενε. Δημιουργείς σε επεισόδια. Λοιπόν. Επεισόδια. Ο Ιντζόγλου έπαιξε ένα μάτσε ως αμυντικό χαφ, φίλε. Μπήκε αλλαγή. Και αυτός ο Μπάμπης ήταν πιο προθυμένος. Αυτός κρατάει τα καλά στο τέλος. Ανέβασε και ένα ωραίο μήνυμα χθες στα social media που χαιρέτησε τον κόσμο. Και ξαναλέω αυτό που έλεγα και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής και όχι μόνο στην Πρέσβη του Παυλίδη αλλά και σε άλλες, ο Άρης φεύγουν παίχτες και κρατάει φίλους, κρατάει καλές σχέσεις. Αυτό το ξαναείπες, γιατί έχεις φάει αυτή την κάτσε πώς μου την έγραψε ένας γιφτοκαραμέλα. Γιατί μου το λέει γιφτοκαραμέλα. Δεν όχι. Ξέρω. Υπάρχουν καραμέλες και γιφτοκαραμέλες. Περίμενε, τώρα το κατάλαβα. Τι θέλετε να φεύγουν και να είμαστε μαλωμένοι δηλαδή. Αποσύρω το γιφτο ναι. Και κρατάω μόνο το καραμέλα. Το λέω και θα το λέω και είναι σημαντικό. Είναι λάθος. Το έχεις πει και εσύ στο παρελθόν. Τι έχω πει. Ότι είναι καλό όταν φεύγει κάποιος ομάδα να. Πες, τι είπα. Τι, να γίνεται με καλό τρόπο. Δεν είπα ότι έγινε με κακό τρόπο με κάποιον. Ναι. Είναι άλλο το όταν φεύγει κάποιος πρέπει να γίνεται με καλό τρόπο. Ναι, ναι. Και είναι άλλο το τι έγινε με κακό. Αυτό το ότι έγινε με κακό τρόπο ήταν μια προπαγάνδα συγκεκριμένη που πέρασε προς τα έξω. Με ποδοσφαιριστές όμως, φίλε, οι οποίοι δεν φέρθηκαν σωστά. Δηλαδή, πώς να φύγει με καλό τρόπο ο Σιφάκης ή ο Κατίδης ή ο Σανκαρέ που έκανε προσφυγή το χρήσε 30.000 και ζητούσε 900. Δεν σου λέω για αυτούς. Ποιος έφυγε με κακό τρόπο. Άλλος. Τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Μα αυτό ακριβώς. Ενώ λοιπόν, όχι, σε καταλαβαίνω. Ενώ λοιπόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αυτό καλλιεργήθηκε. Με καταλαβαίνεις, το κρατάω αυτό. Αυτό καλλιεργήθηκε, Νίκο μου. Νίκο απλά μου. Δεν ήσουν ακόμα ρεπόρτερ για μου. Να το βιώνεις. Τα χρόνια λοιπόν που είσαι ρεπόρτερ, 8 και κάτι. Ναι. Πες μου έναν που έφυγε με κακό τρόπο. Τώρα είναι πολύ ρίχνης, τώρα πού να θυμάμαι. Κανένας δεν έφυγε με κακό τρόπο. Που να βγει και να πει σου λέω α... Ο Κόκκι είναι ο μόνος που έγινε αυτό και μετά το γύρισε. Καλά, μετά. Ο Τάτος είναι ένας άλλος που το έκανε αυτό και μετά το γύρισε. Τάτος είναι εκείνη η διαταγή πληρωμής. Πληρώθηκε. Πληρώθηκε μετά. Κανονικότατα. Δεν πληρωμήσω. Βάλαμε άρα. Βέβαια. Ωραία. Από Θεό όνομα από έναν εδώ πέρα. Καλά, εντάξει. Η ζωή σου είναι αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο break για την σημερινή εκπομπή. Μαζί μας ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα της πόλης, με delivery 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Γιαννόπουλο Σέρβις, καλείτε στο 2310-751-933-24 ώρες το 24ωρο και το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται και βάζει μπρος το φορτηγό σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39, κάτω Τούμπα, πάνω τον κήπο του καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο break. Όταν επιστρέψουμε, θα μας πει ο Χρήστος εδώ πέρα το ρεπορτάζ για τις μεταγραφές. Εγώ γιατί? Εσύ. Εγώ δεν είμαι. Εγώ... Εσύ δεν είσαι. Διαφημίσεις. Εσύ δεν είσαι. Εσύ είσαι. Φίλε, εγώ είμαι ο άνθρωπος που μαζεύει το χρήμα για να πληρωθείς. Εσύ είσαι.
εσύ είσαι Χρύσανθε, εσύ θα μας τα πεις όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες, ό,τι καινούριο υπάρχει από το ρεπορτάζ, το μεταγραφικό και όχι. Σιγά μη σας τα πω. Θα μας δώσεις λίγο μια ένδειξη. Θα βρεις πάλι να παίξει, θα πεις είναι ψηλός, είναι λευκός. Έχω τέτοια. Έχει δεξιπόδι. Έχω το στόπερ. Μη. Τι. Δεν χρειάζεται να το πεις. Δεν χρειάζεται να πει δώσεις, πιστεύω πλέον δεν πρέπει να δίνεις ούτε λεπτομέρεια. Το εξτρέμ. Τίποτα δεν θα δίνεις. Το γράφω κατευθείαν. Τίποτα. Κατευθείαν θα τα γράψεις από εδώ και πέρα. Θες το γράψω ο Αλέξης στο site. Εντάξει. Boateng. Έτσι. Υπερορίες ο Αλέξης. Αλήθεια είναι αυτό. Υπερορίες. 12 και 50 το βάλε. 12 και 50 Boateng. Προχθές το Μαντζίνι. 1 και 20. Έτσι. Βέβαια, ρε φίλε. Τι κάνει. Και... Άγρυπνος. Πού, μήπως είναι στο. Όχι, δεν ήταν, δεν ήταν. Σήμερα είναι. Σήμερα, είναι. Σήμερα δεν έχει μεταγραφεί. Μπορεί να το κάνει εκείνη την ώρα. Κάτσε να βάλω κάτι. Λοιπόν, έτσι. Πάμε break και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λίγο 107,4. All About Aris on Air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε νωρίτερα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, την πρώτη ώρα, τον Μπάι Παυλίδη. Σε λίγο θα μπορέσετε να διαβάσετε και να ακούσετε κιόλας την ένδειξη του 28χρονου μεσοεπιθετικού στο All About Aris on Air. Αποχαιρετώντας για δεύτερη φορά με τα χθεσινή του ανάρτηση την ομάδα και τον κόσμο. Μάλλον πάει για Απόλλωνα Σμύρνης, όπως μας είπε και ο ίδιος. Νομίζω θα περιμένει καμιά εβδομάδα ακόμα και μετά θα υπογράψει στην ελαφρά ταξιαρχία του Νίκου Παπαδόπουλου. Χρήστο Κιώση, εξαίρετος, πραγματικά, ο συνονόματος και συνεπίθετος. Ανοίγουμε γραμμές 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια μέχρι να έρθει ο Χρύσανθος για να μας πει τα τελευταία νέα από τα μεταγραφικά και το τι ακριβώς γίνεται πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, τι ισχύει με τον Boateng, τι γίνεται με τον Μαντσίνι. Το Φιλιππωτό τον βλέπω δύσκολο, εγώ να σας πω την αλήθεια. Για δώσε λίγο χαλί. Όταν δεν ξέρει η ίδια η οικογένεια ότι έχει φοβεί 5 φτάρια, φίλε, και σε παίρνουν τηλέφωνο 6 ώρα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Για να σε ρωτήσουν πού είναι αυτό. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα, στην εισαγωγή της εκπομπής, ο Άρης συμφώνησε με τον κύριο Ράντο όσον αφορά την θέση του προπονητή τερματοφυλάκου, κάτι που σημαίνει ότι τελειώνει ο Αντώνης Ολικούρης. Και απομένει απλά η ανακοίνωση της ΠΑΕ για να τελειώσει η συμφωνία των δύο πλευρών. Παίχτης που αγωνίστηκε, που ξεκίνησε την καριέρα του Χρήστο και όσο τον θυμάται, το 83 στον Πιερικό και την τερμάτισε το 2002 στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Συνέχισε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο αφού κρέμασε τα γάντια του. Και εργάστηκε ως προπονητής τερματοφυλάκων και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στον Ολυμπιακό για πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο Άρης είναι η δεύτερη ομάδα που θα δουλέψει στην Θεσσαλονίκη ως προπονητής τερματοφυλάκων μετά από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, από όπου και ξεκίνησε ο νέος πλέον προπονητής τερματοφυλάκων του Άρη. Για τον Boateng είπαμε δύο-τρία πραγματάκια στην πρώτη ώρα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι μεταξύ των επιλογών που έχει ο Άρης για το κέντρο της άμυνας, 23 χρονών, ύψος 1,91, ο οποίος ανήκει από το 2016 στην Λάσκ Λίντς, στην οποία αν δεν κάνω λάθος ανήκει και ο Μπρούνο, η οποία Λίντς θα παίξει από την UEFA, όπως λέγεται, UEFA, ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Γκάνας, από όπου και κατάγεται ο Boateng. Γενικότερα τον Boateng και γενικά το περνάει σαν τον Παπαδόπουλος, γιατί υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές Boateng που έχουν αναδειχθεί από την Γκάνα. Έπαιξε 10 παιχνίδια στην πρώτη σεζόν στην Λάσκ Λίντς και συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Ριντ, στην Αυστρία, όπου τις δύο τελευταίες σεζόν είχε 66 παιχνίδια και 3 γκολ. Α, ψιλοβάζει και γκολ για στο πέρανταξη, ένα το χρόνο. Στατιστικά, αλλά εντάξει, καλά είναι. Αριστεροπόδαρος, τον έχουν δει άνθρωποι της ομάδας, υπάρχει θετική γνώμη, υπάρχουν όμως βέβαια και άλλες επιλογές για την συγκεκριμένη θέση. Τώρα θα δούμε μέσα σε επόμενα 24 ώρα αν τελικά θα είναι ο Boateng ο παίχτης που θα έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη. Χρήσανθε. Μπορεί να έρθει από την Κωνσταντινούπολη ο παίχτης. Μπορεί να έρθει επίσης από την Κωνσταντινούπολη, ναι. Πώς λες και εσύ. Υπήρχε ταξίδι. Υπήρχε ταξίδι. Θα μας πεις για το ταξίδι. Mr. Διαμαντόπουλος. Yes. Yes, hello. Mr. Τσαλτίδης here. Yes. Went to Turkey. Oh, yes. When? On Tuesday night. Oh, really? Yes. He stayed. Why? He stayed.
Θα μας πει και το ξενοδοχείο. Tuesday night and Wednesday. Wednesday, yes. And he returned today? No. No, he will return tomorrow? No. He returned last night? Where? Where? In Greece. In Greece? In Greece. But he returned? Athens. In Athens? Athens, yes. The yesterday. Capital? Yes. Yesterday night. Yesterday night, yes. And he went to Glyphada. Glyphada for coffee. For drink. For drink. For with the president. It was night. With the president. With president. Not Vouliagmeni. With president Karipidis. Not Vouliagmeni. In the same place that Karipidis met... met with? Ex-referee... Oh, Mr... what's the name? Μίστερ Καλογερόπουλος. Καλογερόπουλος. Μίστερ Καλογερόπουλος. Yes. Και τώρα τελειώσει το τραγούδι εκείνο το Lost in the Night. Yes. Yes. Oh, really. Oh. But. Excellent news. But. But. Μίστερ Διαμαντόπουλος. Yes, yes. Γυρίσει τώρα κανένας και θα πει. Didn't go to Turkey just for a stopper. For the winger also what? He was there for the winger. For the winger. Oh. Of course. Yes. So yes. There is another winger too. Yes. 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 And he also was there. Yes, yes. Because one Turkish club. Yes. Is interested. A player of Aris. Ναι. Is interested in a player of Aris. Yes. Yes. Oh, yes. He is short. No, I'm not talking about Siopis. Yo. I'm not talking about. I didn't say Siopis. There are you many said short. Short. Sorry, there are many short players in the team. Chris short player. Chris. Chris Wamba. Chris Wamba. Ωραία, κάνε τη μετάφραση. Γιούσε, λοιπόν, ο Χρήστατος λοιπόν είπε ότι. ο Χρήστατος μας είπε ότι ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος λοιπόν πήγε στην Τουρκία το βράδυ της Τρίτης. Σε ένα ταξίδι αστραπή. Από το οποίο γύρισε χθες το βράδυ στην Αθήνα και βρέθηκε στη Γλυφάδα μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Που ο Θόδωρος Καρυπίδης είχε βρεθεί στο ίδιο μαγαζί. Με τον κύριο... Θόδωρο Καρυπίδη δεν το έχω διασταυρώσει. Απλά το έλεγα γιατί μου άρεσε έτσι όπως ήταν στα αγγλικά. Θα ακούει κανένας και θα λέει τι βάλαμε Sky Sports. Τι έγινε. Ναι. Και βρέθηκε, παιδί μου. Γύρισε. Ήταν πάντως στην Αθήνα, χεζόμενο. Ναι, ήταν άνθρωπο στην Αθήνα. Άρα δηλαδή υπάρχει κι άλλος εξτρέμ πέραν του Μαντζίνη. Ή μήπως πήγε εκεί για το Μαντζίνη. Υπάρχει ο Μαντζίνη. Ναι. Υπάρχει ο. Αυτό με τα ποτά. Θα σου πω και αυτό σε λίγο κάτι. Ο Φιλιππότοπος λέγεται. Ναι, θα σου πω και αυτό σε λίγο κάτι. Με φαβορή από του δύο το Μαντζίνη. Και υπάρχει και μία πρόταση σημαντική που προκύπτει από την Τουρκία για εξτρέμ. Για παίχτη που παίζει δηλαδή εκεί. Πώς έπαιξε ο Λάρσον, ένα τέτοιο στυλ. Ναι. Θα δούμε. Μάλιστα. Είναι στο τελικό στάδιο των επαφών. Ωραία. 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 Τι θες να μας πεις για τον Φιλιππότο. Δώσε λίγο χαλί, Χριστό. Αέρα. Θα γραφτούν σε λίγο στο Λαμπαουτάρι. Ναι, ρε φίλε, κάτι πρέπει να κάνουμε και στο μεγάλο site. Θα γραφτούν, λες, ε. Θα αποκαλύψεις. Αποκαλυπτική! Σήμερα, αύριο το πρωί. 7 και 3 λεπτά. 7 και 3 λεπτά δεν προλαβαίνω χωρίς να θες. 7 και 5. Και τώρα ακούνε κάποιοι και θα είναι πάνω από το Λαμπαουτάρι και θα πατάνε 5. Αυτό είναι ο στόχος. Τι θα βάλει. Στο Λαμπαουτάρι. 7 και 5. Όπου σήμερα, σε κάτι το οποίο δεν μου ήταν και πολύ ευχάριστο είναι η αλήθεια. Ναι. Λόγω του παρελθόντος που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μίλησε ο Χωσέμι για τον Ιντέγε. Γιατί έχει αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, Χρυσάνδρε. Το ξέρω αυτό. Ναι. Λοιπόν, δεν βάζω τις άλλες ομάδες. Ναι. Το ξέρει από το σύντομο πέρασμά του από τη Μάλαγα. Ναι. Ο Χωσέμι, ο οποίος είναι match delegate. Τι λες, ρε. Στη Μάλαγα. Α. Ναι. Και τον είχε ζήσει τον Ιντέγε. Μίλησε με πολύ καλά λόγια τον Νιγηριανό, ο οποίος τελικά ποτέ έρχεται, φίλε. Τρίτη, Τετάρτη, θα δούμε τώρα. Μάλιστα. Δεν είπε ότι Τετάρτη είναι γεμάτη ημέρα να έρθει πιο νωρίς. Να έρθει την Τρίτη πρέπει, ναι. Δεν μπορεί τώρα να βγάλουμε την Τρίτη. Κάνια Δευτέρα μόνο μισκάσει, γιατί Δευτέρα δουλεύουμε εδώ. Εσείς ναι. Περίμενε. Περίμενε. Θα δούμε αύριο αυτά. 10-12 το βράδυ εκπομπή. Ναι. Άρα δεν κάνουμε εκπομπές Δευτέρα, πολύ θετικό αυτό. Γιατί είναι και το Αγίου Πνεύματος. Μην εκείνη τη μέρα που γιορτάζετε έτσι κι αλλιώς να μείνει αυτό. Τι γιορτάζουμε. Εδώ η. Ναι. Τα πνεύματα. Ναι. Του είναι ο πνεύματος. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια να συζητήσουμε για Μαντσίνη, να συζητήσουμε για Μπόατεγκ, να συζητήσουμε για Ιντέγε, να συζητήσουμε όχι για αυτά σίγουρα που βλέπει ο Χρήστος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι νομίζω
θέμα συζήτηση, ραδιόφωνο, αυτά που βλέπει ο Χρήστος αυτή τη στιγμή. Για τηλεόραση. Για αλλού είναι. Ενθουσιασμένο. Καλό καλοκαίρι. Να πάρω ένα. Με το περιεχόμενο όμως. Ναι. Ναι, αυτό εννοούσα. Μην το πάρεις σκέτο. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Πήρα να συζητήσω για αυτά που βλέπει ο Χρήστος. Όχι. Είναι Ιγγλής. Όχι. Θέλετε να το πάμε μέχρι 7 στα αγγλικά. Να βγαίνετε και να μιλάτε αγγλικά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Θα κάνουμε πρώτη συγκέντρωση 19 του μηνός. Τι θα κάνουμε? Η ομάδα θα κάνει συγκέντρωση 19. Έχει ανακοινωθεί ακόμα. Είναι πιθανό. Οι παίκτες έχουν ειδοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος. Οι παίκτες, γιατί δεν βγάζω ούτε 8 τι μπορεί να είναι. Θα παίζουν μόνο κομματιές. Γιατί είναι ούτε 8? Συγγνώμη, από τους περσινούς κάτι Σαβίδη, Σταμάτης, τέτοια δεν θα είναι, έτσι δεν είναι? Μισό λεπτό. Κουέστα. Θα είναι, ναι. Ένα. Βέλεθ. Δύο. Βελεζίσης. Τρία. Αυτός είναι παντρεμένος. Δεν θα είναι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα είναι όμως μετά τις 25. Για την πρώτη λέμε εμείς τώρα. Ναι, εντάξει, ωραία. Για την πρώτη. Σόουζα. Τρεις. Τζανακάκης. Ωραία, έχει συμβόλαιο. Που έχουμε πει να φύγει. Έχει συμβόλαιο, ρε φίλε. Δεν το ξέρω. Τέσσερις. Ωραία. Τόνσο. Πέντε. Μαρτίνες 6. Μαρτίνες 6. Που δεν έχει υπογράψει. Θα έρθει για να υπογράψει. Γιουνές 7. Γιουνές 7. Κωνσταντινίδης 8. Περίμενε. Ωραία. Έχω πολλούς ακόμα. Περίμενε. Τι, 8. Μπάσα δεν έχει, είναι διεθνής. Όχι Μπάσα, Διγινή. Κορχούτ, 9. Διγινή 9. Κορχούτ, Μπάσα, Σιώπης θα έρθουν 26 του μήνα. Ναι. 9. Ο Λάρσον δεν θα έρθει γιατί παντρεύεται. Μπράβο. Ο Μπρούνο Γκάμα νομίζω θα είναι εδώ. Τι να κάνει, κουτσό? Όχι, από θεραπεία. Καλό. Ωραία, ο Ντουάρτε δεν θα είναι. Πιο μετά θα έρθει. Γιατί? Πιο μετά είναι. Δεν θα είναι, πιο μετά. Πιο μετά. Ωραία. Ναι. Η Ντέγε. Πάρε την κεφαλιά σου, δεν το περίμενε αυτό. Και άμα φύγει ο Ιντέγε και ξαναγυρίσει μετά. Εντάξει, το 19 θα είναι εδώ όμως. Την Τετάρτη αυτό θα έρθει. Δεν βγάζουμε δεκάδα. 10, περίμενε, κι άλλο έχουμε. Τι κι άλλο. Πρόσεξε, αυτή όμως το 19 είναι μια συγκέντρωση που δεν είναι προπόνηση. Να, έτσι, ωραία. Είναι συγκέντρωση. Γεια σας, παιδιά, τι γίνεται. Πάτε να περάσετε εσείς οι 10 εργομετρικά. Πάτε να περάσετε και εσείς οι άλλοι 10 εργομετρικά. Τέτοιο στυλ. Και άλλος έχουμε. Ο Αναγνωστόπουλος έχει ακόμα συμβόλαιο. Ο Αναγνωστόπουλος έχει συμβόλαιο. Ο... Αυτό το γεια σας, καλώς ήρθατε, ήταν να γίνει Σάββατο κανονικά, 15 θα γίνει. Όχι, όχι, 19 ήταν το πρώτο. Αργούμε λίγο να μαζευτούμε. Ματίγια. 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 Γυναίκα του Ματίγια, 11. Ναι, γυναίκα του Ματίγια, ναι. Ματίγια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι. Μια εβδομάδα μετά είναι άλλοι 7-8. Αυτή είναι, ναι. Ναι, ωραία, γιατί το κάνουμε για μια εβδομάδα μετά να είναι όλη η ομάδα. Για να φύγει το πρώτο γκρουπ για εργομετρικά και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό. Καλά, αυτή ξέρω, τώρα προφανώς χαζά λέμε. Αυτό που είπες τώρα ότι πήγε Τουρκία μπας και πουλήσει ή ίσως έναν. Δηλαδή στο τέλος μήπως χρειαστεί να πάρουμε τρεις αμυντικούς ή δεν αφορά αμυντικό η πώληση. Στο τέλος δηλαδή. Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι οι παίκτες οι οποίοι έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον είναι 2-3. Ναι, βέβαια. Από αυτούς που ανήκουν στην ομάδα, έτσι δεν λέω τώρα για τον Ματέο. Όχι. Ο ένας είναι ο Βέλεθ. Και ο άλλος είναι ο Σιώπης. Ο άλλος είναι ο Σιώπης και υπάρχει και τρίτος. Α, εντάξει. Που λέγεται Ντιγκίνη. Ωραία. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές λοιπόν έχουν έρθει να τους δουν και τα λοιπά. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Με μεγαλύτερο όλον για το Σιώπη. Γιατί, ωραία, γιατί έχει συνδυαστεί με ότι είναι διεθνής και τα λοιπά. Λογικό, τώρα. Λογικό. Και τα λοιπά. Αυτό το. Α, καλό παίκτη αυτό και τα λοιπά. Πότε λήγει το συμβολό του? Ένα χρονά. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, μέχρι το. Έρχομαι και δίνω 1 εκατομμύριο. Σωστό. Έχει τεράστια απόσταση. Σωστό. Και πολλές φορές να σου πω κάτι. Αυτά είναι και προσδοκίες που δημιουργούνται και θόρυβος που γίνεται από τους μάνατζερ. Έτσι. Γιατί τον βγάζει για προς τα έξω. Και να μην κάνει και κακό στην ομάδα όμως, έτσι. Καλά, εννοείται. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση δεν υπάρχει κάποια πρόταση στον Άρη ακόμα. Εντάξει. Το ότι κοίταξε να δει. Εγώ είμαι ο μάνατζερ Αχλάτογλου και λέω στο Διαμαντόπουλο, Ντινό, αυτός ο Σιώπης που έχεις, ρε φίλε, ναι, ναι, πόσα λεφτά θα τον πουλούσες? Ναι, ναι, ναι. 1 εκατομμύριο. Α, ωραία φίλε, έχω τρεις ομαδάρες, το ένα θα το πιάσουμε χαλαρά. Αυτά ξέρεις πόσες φορές ακούγονται. Εντάξει, απλά ο Σιώπης χτύπησε. Ο Μπάσα του λέμε σε θέλουμε αλλά και οκ okay, και δεν ξέρουμε. Μην ξαφνικά βρεθούμε, ενώ κάνουμε ωραία πράγματα να μας λείπουν πάλι παίκτες. Δεν νομίζω. Στον δεξί μπακ ήδη έχει ψηλό πρόβλημα για την Ευρώπη. 1 Ιουλίου θα είναι όλοι εκεί, εκτός του Σούντγκρεν που θα έρθει και αυτός, πιστεύω. Εκεί τι είπα, αν δεν έρθει, τι κάνεις, αυτό κρατάς. Αυτό που γίνεται είναι για να έρθει. Ναι.
Μακάρι. My foot hurts. I can't play. Ε, βέβαια. Αυτό και εγώ θα. I have a headache. Ah, my stomach. I go to the toilet now. Σε σουηδικά βέβαια, όχι στα σουηδικά. Για κεντρικό αμυντικό προφανώς θέλουμε να πλαισιωθούμε με κανονικό, με καλό. Μέχρι την Κυριακή περιμένεις το Rose. Αν δεν προκύψει ο Rose μέχρι την Κυριακή, ενεργοποιείς σίγουρα έναν εκ των δύο που είσαι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Ένας εκ των δύο είναι ο Μπόατεκ. Τώρα θα είναι. Α, κοίταξε, αν υπήρχε επιλογή Rose και κάποιος άλλος, δεν θα ενεργοποιήσεις σήμερα που λέμε τον Μπόατεκ. Τώρα, αν ο Rose απαντήσει ότι δεν μπορώ να λύσω ακόμα το συμβόλαιό μου, ίσως ο Μπόατεκ να είναι ο παίκτης που θα πάρεις. Ναι, αλλά όχι για βασικός. Και θα πάρεις κι άλλον. Αυτό. Αν δεν έρθει ο Rose, θα πάρεις δύο. Αν έρθει ο Rose, μπορεί να είναι ο Μπόατεκ. Μπορεί, αλλά υπάρχει άλλος ένας. Θέλω να πω, πας για καλά. Εκεί στο άλλο, πρόσεξε, αν έρθει ο Rose, έχεις την ευχέρεια να περιμένεις. Σωστά. Αν δεν έρθει όμως, πας για βασικό σίγουρα. Ναι, πρέπει να ψάξεις ακόμα έναν. Ακριβώς, όχι τον Μπόατεκ, για ένα κανονικό. Γιατί αυτός είναι αντικανονικός. Ρε παιδί μου, τι θα είναι, Μπόατεκ, Βέλεθ, βασική δύσκολα. Εντάξει, βασικός όχι, δεν προορίζει το. Αυτό λέω. Ο Μπόατεκ σε πρώτη φάση. Αυτό λέω. Εμένα μου αρέσει βέβαια αυτός, αλλά είναι παιδε, υιοθετώ τώρα κάτι που λέει ο Κόλκα συχνά. Ναι. Είναι μεγκανέζος, μαύρος, στόπερ. Μπορεί να σου βγει, αλλά δεν είναι για βασικός. Ναι. Αλλά σε έρθει πρώτα με το καλό. Είναι και μικρός έτσι. 23 είναι, ναι. Όχι, εντάξει, καλά project είναι. Και έχει, ξέρεις, έχει ένα χαρακτηριστικό που το θέλουν στον Άρη για το στόπερ. Ναι, είναι αριστεροπόδαρος. Είναι αριστεροπόδαρος. Που δεν έχει ομάδα αριστεροπόδαρος στόπερ. Όχι, εντάξει, έχει, καλά, έχει το Δελιζήσει, δεν έχει. Δεξιοπόδαρος είναι ο Δελ, δεν είναι αριστεροπόδαρος. Αλλά μπορεί να παίξει με τα αριστερό, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν τους φοβάμαι. Και κάτι τελευταίο, τα αριστερό μπακ θα κάνουν καλή κίνηση εκεί πάλι συμπληρωματική, δηλαδή. Γιατί κάτι ονόματα που ακούστηκαν, ο ένας είναι αρκετά καλός. Ποιος, ο Σράμελ? Όχι. Ποιος? Ο Ολλανδός. Ο Ζέγγελαρ. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει καν ο συγκεκριμένος. Ναι. Πάντως θα πάρουν μάλλον και αριστερό μπακ. Θα πάρεις. Ο συγκεκριμένος πάντως δεν υπάρχει. Που... Εντάξει, ας μην υπάρχει. Και αυτός είναι ένας... Λέτε τον αυτό που θα συστούν, δεν λέτε. Τον λέτε. Εκείνος ο Σράμελ. Αυτό που θα είναι ο Ντουνέζιλ. Όχι. Αυτός που είναι στην Ουντινέζε βγήκε φαντασιόπληκτα λίγο. Εντάξει. Εκεί μιλάει με την Ουντινέζε, άρα και είναι γι' αυτό και βγαίνει αυτός εκεί. Ξέρεις, πολλές φορές ο ρεπόρτερ ψάχνει και πέφτει και μέσα πολλές φορές. Δεν το ξέρεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που πέφτει έτσι μέσα. Το θέμα είναι η διάθεσή τους να πάρουν παίκτη που θα μπορεί να είναι και βασικός εν δυνάμει, όχι να συμπληρώνει τον κόσμο. Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι. Ο δεύτερος αριστερός μπακ δεν θα είναι για βασικός. Αυτή την αίσθηση έχω. Αλλά είναι αίσθηση, δεν είναι πληροφορία. Έχει διαφορά αυτό που λέω. Δεν θα κάνουμε μόνο 5 μεταγραφές. Ο Άρης θα κάνει άλλους 5 μετά. Προφανώς. Δεν θα πάρει και άλλο οχτάρι. Δεν θα πάρει κάτι, θα πάρει και άλλο μπροστά. Θα κάνει συμπληρωματικές εκεί πέρα λίγο για να ανεβάσει την πέτα του πάγκου περισσότερο. Αυτό. Ναι. Ωραία. Έγινε. Να σε καλά. Έχουμε κι άλλον. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Πόσους να πάρει, ρε παιδιά, εγώ αριστερά και εγώ πιστεύω δεν θα πάρει κάτι. Δεν γίνεται. Αριστερά πού? Πάρε εκεί. Αριστερά πού? Ένας, εκεί στον Κόρκοντα εκεί. Δεν... Και ποιο θα έχει εναλλακτικό αριστερό μπακ? Θα πάρει κάποιον, φτηνό εκεί πέρα κάτι. Εντάξει. Τι να πάρει, τερματοφύλακα να πάρει. Να σε έκανε μια μεταγραφή φοβερή για μένα, το Ράντο που φέρνει. Ναι. Ο Ράντος είναι κάτι καλά, φίλε. Από πρωταθλητισμό έκανε ο Ράντος. Πρωταθλήματα. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν τον παίρνει από που να είναι. Έκατσε με καλούς προπονητές δίπλα του. Ναι. Κανείς δεν τον είπε κουβέντα. Άρα λοιπόν αυτός μπορεί να παίξει και ρόλο και στον πάγκο που θα είναι. Να είναι και βοηθός και του προπονητή, ας πούμε, ταυτόχρονα. Βοηθός τώρα, εντάξει. Δύο βοηθούς έχει ο Παντελίδης, δεν χρειάζεται και τώρα. Ρε παιδί μου, είναι έμπειρο μάτι. Ο Ολυμπιακός σε 15 μεστραπάδες έχει πάρει. Με Βαλβέρδε έχει κάνει, ξέρει τη δουλειά. Εντάξει, δεν είναι καλά. Και σε μένα μου άρεσε πολύ αυτή η κίνηση. Ναι. Άρα θες και τερματοφύλακα να πάρεις. Ποιο θα πάρεις τερματοφύλακα? Θέλεις ένα δεύτερο, ναι. Φυσικά θέλεις τερματοφύλακα. Εντάξει, παιδιά, τελειώσουν. Κοίτα, τώρα μόλις τελειώσουμε το εξτρέμ και το στόπερ, μετά θα πάει σε δεύτερες επιλογές. Να ανεβάσει λίγο την πίτα του πάγκου. Ναι, είναι αυτό που λες και εσύ, να τελειώσει το εξτρέμ. Να μου ποιος θα είναι αυτός ο εξτρέμ, ούτε ξέρουμε να. Θα δούμε, θα μάθουμε. Θα μάθουμε. Μπορεί να είναι ο Μαντσίνη. Να είναι αυτός εδώ ο Αργεντινός που λένε ο Μαντσίνη. Πολύ πιθανό, δεν το αποκλείω. Δεν το ξέρω, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Είναι ένας παίκτης που μοιάζει αρκετά στον Ματέο. Ναι. Ο Ματέο που θα πάει, ξέρουμε.
Καλή ερώτηση. Αφού δεν είναι στον άρτη μας, γιάζει. Αφού δεν είναι αυτό, το πήρα το στόμα μου ο Χρήστατος, αφού δεν είναι εδώ, ας πάει στην ευχή του Θεού. Ας πάει στην Τρίγλια, στον κύριο Ευγενίου. Ο οποίος Ματέο, μην ξεχνάμε, ήρθε χωρίς να ήταν αγωνιζόμενος εκεί που ήρθε, έτσι, εδώ το κάνει το ονοματάκι το Ματέο. Έπαιζε δανεικός. Ναι, δεν έπαιζε λάθος. Έπαιζε δανεικός, τι είχε, φουλ χρονιά, είχε ο Ματέο. Πέρυσι, ναι, την χρονιά πριν έρθει είχε γεμάτη χρονιά. Τι γεμάτη, ναι. Όχι, 17 συμμετοχές. Όχι η ίδια με τον Άρη, είχε αγωνίσει σε δύο ομάδες δανεικός τότε. Αλλά αυτό το παιδί όμως, αυτός που λέμε ο Μαντσίνη, όμως έρχεται από γεμάτες χρονιά. Έχει 36 συμμετοχές. Έπαιξε τα 5 ματ και 7 και 8. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να σε καλά, λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break. Πριν πάμε στο τελευταίο break. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα της πόλης, την οποία βρίσκεται στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Και φτύκας, πλάκα και είδη γηγενής, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2-3-10-905-503. Θες να πεις κάτι. Από αύριο θα σου έχω και έναν ακόμα χορηγό υγιεινής διατροφής. Θα τρως την πιτσούλα σου όποτε πρέπει. Ναι, αλλά μετά θα σε κανονίσω και τα γιαουρτάκια σου. Γιαουρτάκι, καλό το γιαουρτάκι. Άριστον γιαουρτάκι. Θα τρως από αύριο. Ωραίο γιαουρτάκι. Θα σε στρώσω. Θα σε στρώσω γιατί τώρα πριν αρχίσει την παραλία. Και εμείς θα βγούμε στην παραλία. Ναι, ναι. Εμείς θα αφήσουμε τα ζωσίβια. Εσύ πρέπει να φτιάξεις κορμί. Γιατί δεν έχω. Τι? Δεν έχω. Θες να πεις. Δηλαδή. Επειδή είναι πολύ καλό το κορμί σου και ζηλεύω. Άσε, δεν θα πας στην παραλία. Θα κάτσεις εδώ να κάνεις εκπομπές. Είδες τη ειλικρινή σου νόμος. Καλά, ναι. Είναι ο λόγος που δεν θα πας. Ναι, ναι, ναι. Να πας στην Κύπρο, κύριε. Ναι. Στην Κύπρο δεν πρέπει να μου κλείσεις να πάω με την Κατερίνα μια εβδομάδα. Θα γίνει και αυτό. Έχεις ποιητική. Ναι. Να φιλοξενήσεις. Όχι. Όχι, είπε κατευθείαν. Είπε όχι, φίλε. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Πότε αν ήρθες με τα ροζ παντελονάκια, δεν σε break. Επιστρέφουμε όλα about Aris on Air. Για κανένα 20 λεπτό θα πάμε ακόμα βαρέα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές παραμένουν 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια για να συζητήσουμε μαζί για ένα τεταρτάκι ακόμα για τα ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα του Άρη. Δώσε λίγο το χαλί. Το σώσαμε τελευταία στιγμή. Πουλάς τίποτα καλό. Τρώμε. Όχι αυτή την ώρα, Χρήστα, αυτά. Πω, τραγικό. Φέρε τη σκίσω. Κάτι δώσε. Άμα είναι και παιδάκι, εντάξει. Ναι, αλλά αυτό τώρα... Είναι αντιραδιοφωνικό. Αντιραδιοφωνικό, αλλά την ίδια στιγμή αναρωτιέται ο ακροατής. Τι έχεις σακούλα. Τι ακριβώς έχω μέσα στη σακούλα, παιδιά. Τα συμβόλαια. Μπορεί να έχω τη μεταγραφή. Μπορεί να έχει την μπορεί να έχω αυτήν. Τη κουβαλάει μέσα στις σακούλες ο Χρήστος. Εξαιρετική. Το φόρεμα, ρε φίλε. Ξύπνα λίγο. Το φόρεμα. Ή αυτό. Αυτό το... Τρομερό. Μπράβο. Να το μάλιστα. Μάλιστα. Το βάλουμε δηλαδή αυτό μετά τις 7. Να το βάζουμε, ναι. Έβλεπα τον γκολ του Παυλίδη. Με τη δράμα. Με τη δράμα, ναι, ρε. Πολύ ωραίο, ναι, ναι, ναι. Πολύ καλύτερο από τα τρίκαλα. Στο πάρισμα. Γιατί είναι και το στοπάρισμα. Το στοπάρισμα το στήθος και δεν αφήνει την μπάλα να πέσει κάτω. Και το πιάνει με τη μία. Και το στέλνει. Και με το αριστερό του. Πώς αυτό το παιδί με το δεξί να είναι καλό. Να σκοράρει πάντα με το αριστερό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, αλλά. Έπαιξε κι αυτό το δικό του ρόλο για να έρθει άνοδος εκείνη τη χρονιά. Έτσι. Και φεύγει και σαν φίλος. Είναι μακρινό λίγο. Δεν φαίνεται λίγο μακριά. Φίλε, όλα αυτά δεν φαίνονται λίγο μακριά. Πλέον αρχίζουν να φαίνονται πολύ. Ναι. Ευτυχώς. Πλέον αρχίζουν να φαίνονται πολύ. Εντάξει, ακόμα μνήμες υπάρχουν βέβαια από εκείνα τα παιχνίδια. Διάφορα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να τα αποτυπώσουμε σε ένα βιβλίο, νομίζω. Εκείνη την τετραετία. Να τα γράψουμε. Το τι ζήσαμε εκείνη την τετραετία εκτός έδρας. Άπειρος. Νεαρός. Δεν σου βάλει τη φωτογραφία του, δες. Ποιος. Εδώ, νεαρός. Ποιος είναι ο νεαρός. Όχι αυτός. Ποιος είναι. Θα δεις τώρα. Πάμε. Από εδώ. Τσακ. Δες τον άπειρο. Το κεφάλι. Θα αλλάξω τη φωτογραφία μου. Ναι. Ας την αλλάξω. Ναι. Φίλος μου είσαι. Ναι. Ωραία. Πέρασε τα ιατρικά και παρουσιάζεται από τη Ρεάλ ο Αζάρ. Το χάσαμε μέσα τα χέρια μας. Καλό έξτρεμ. Καλό εξτρέμ, δεξιοπόδαρος, με καλά χαρακτηριστικά, αλλά λίγο ακριβώς, εντάξει, τι θα κάνουμε. Ναι. Ήτανε στη λίστα, αλλά δεν προχώρησε. Του Αζάρ. Του Αζάρ. Ωραία. Πρώτα εδώ. Μετά τις 7 θα διαβάσετε στο Λαμπαουτάρης ποιος προχώρησε.
Επιμένεις. Σύμφωνα με κάποιο τοποθέτηση. Επιμένεις. Ναι, φίλε, γιατί. Και link το κείμενο. Αν δεν το βάλει εσύ, θα το βάλω εγώ. Θα το βάλω εγώ. Αποκλειστικά στον Χρήστα Τσαλτίδη. Δύσκολο. Και... δύσκολο. Ναι. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Κλείνουμε. Άτε. Αυτό ήταν. Ωραία, περάσαμε. Ναι. Πάμε να κάνουμε τετραήμερο. Δεν θα έρθουμε αύριο. Τετραήμερο. Αύριο κανονικά. Τώρα πρέπει να έρθει ο Κώστας ο Τσίπης με τον Γιώργο τον Κάτω. Κανονικά έτσι πρέπει, ναι. Να κάνουν αυτοί αύριο την εκπομπή. Εντάξει. Θα κάνουν τόσο όλο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Έχει το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, γιατί και ο Μπαρμπανίκος πρέπει να ξεκουραστεί. Ο Μπαρμπανίκος, ο Τσαρούχα. Ναι. Τι κάνει αυτή η ψυχή. Καλά είναι. Σε χαιρετάει μαζί με αυτήν. Ναι, μαζί με αυτήν δύσκολο να είναι ο Κυρνίκος. Ναι, γιατί άνετα. Είναι... άνετα. Σου είχε το έρχοντα τελευταία θέμα. Φέτος έχει έρθει. Ήταν, ναι, ήταν. Έρχεται σταθερά, ε. Ναι. Έρχεται και παρακολουθεί, εντάξει. Ναι. Για αυτούς μπορώ να γράψω εγώ ένα βιβλίο, άμα θες. Ρώτησε ο Αζάρ, λέει ο Γιώργος, για να πάρει τον Άρη. Ναι, όντως. Μην χάσει και δεν σχολιάσει αυτός. Γιώργος Γκάτος, βέβαια. Βέβαια. Πού είναι ρε Συγκάτω το... η επόμενη γενιά. Το blog σου. Άντε, Γιώργο, γράψε κανένα blog. Έχεις να γράψεις 22 Τετάρτου. Έτσι, Γιώργο. Έτσι. Σε έχει φάει. Ο Τσίψιος. Ο. Γκάτζιος. Ο Γκάτζιος είναι πασχετικός όμως. Ναι, έχει διαφορά. Ο Γκάτζιος έχει γράψει, φίλε, 3 μέσα σε μια εβδομάδα. Πιο πολλά από ό,τι γράφω εγώ το χρόνο. Εγώ έχω να γράψω ένα μισή μήνα. Τρομερό. Τρομερό. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα, ναι. Ανακεφαλαιώνουμε. Ναι. Η Ντέγε Τρίτη ή Τετάρτη. Τρίτη Τετάρτη, ναι. Ο Άρης καθορίζει την επιλογή του όσον αφορά το εξτρέμ. Έχετε ήδη διαβάσει για Φιλιππωτό, για Μαντσίν. Υπάρχει και άλλη μία περίπτωση. Η μία στις τρεις προκρίνεται εντός των ημερών. Μετά τις 7 θα έχουμε λεπτομέρειες στο Λαμπαουτάρης για μία μεταγραφική περίπτωση. Στόπερ. Υπάρχει ο Ρόουζ με την προθεσμία που έχει λάβει από τον Άρη μέχρι την Κυριακή στην ουσία. Τώρα το Κυριακή μπορεί και η Δευτέρα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Για και λίγο Τρίτη. Τώρα, ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση του Μποάτεγκ, για την οποία διαβάσατε χθες το βράδυ στο Λαμπαουτάρης. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει και άλλη μια περίπτωση από την Τουρκία, ποδοσφαιριστή, όχι Τούρκου, παίκτη που αγωνίζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Άρης μετά τον Μπάμπη Παυλίδη που ακούσατε εδώ στο Λίμπερο και στην εκπομπή, αποχαιρέτησε σήμερα άλλον ένα ποδοσφαιριστή που έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Μπάμπη. Ένα παιδί δηλαδή το οποίο ήρθε στην ομάδα ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, παίκτης που για μένα πρόσφερε πάρα πολλά και είναι και ο αγαπημένος του Κλεωμένη. Ο Ιντζόγλου λοιπόν αποχαιρέτησε και αυτός την ομάδα. Είναι κάποια παιδιά που ήρθανε και βοήθησαν τα μέγιστα στην δεύτερη εθνική κατηγορία για την άνοδο της ομάδας. Και φυσιολογικά, από τη στιγμή που αλλάζει και ο τρόπος που αγωνίζεται η ομάδα και οι συνθήκες και οι ανάγκες, συνεχίζουν σε κάποια άλλη ομάδα την καριέρα τους. Ο Ιντζόγλου λοιπόν αποτελεί παρελθόν και αυτός και πολύ πιθανόν ο Λευτέρης Ιντζόγλου να συνεχίσει στην ίδια ομάδα με τον Μπάμπη Παυλίδη, να αποτελέσουν δίδυμο δηλαδή. Και γνωρίζεται άλλωστε και με τον προπονητή της. Είχαν συνεργαστεί νομίζω μαζί στον Ηρακλή. Έχει γίνει κλήρωση για την προ-προκριματική φάση του Europa League. Μα μην κοίτα την έβαλες ακόμα. Και έχουν βγει τα σενάρια. Τα είπες, τώρα θα τα γράψουν άλλοι. Ναι. Ναι, η Κούι Βάρδια την εκπομπή. Η Βάρδια. Μπορεί να γράφει. Η Βάρδια. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Βάρδια! Βάρδια, ναι. Progress Niederkorn. Όπα. Όχι, κάτσε, περίμενα να γυρίσω. Να γυρίσω σταυροπόδι για να τα απολαύσω αυτό. Περίμενε λίγο. Progress Niederkorn. Από το Λουξεμβούργο θα παίξει με την Cardiff Metropolitan University. Πέρασε η Cardiff, πάμε παρακάτω. Πρώτο παιχνίδι, όλα τα παιχνίδια είναι 27 Ιουνίου τα πρώτα, 4 Ιουλίου επαναληπτική. Ωραία. Λαφιωρίτα από το Σαν Μαρίνο, ναι, με την Εργκορντάνη από τη Μολδαβία. Ωραία, Μολδαβία. Εργκορντάνη. Έλα. Τώρα που ξέρω. Ανδόρα, ψέματα. Ανδόρα. Δύσκολη Ανδόρα. Ανδόρα. Ναι. Σαν Τζούλια, Europa. Η Σαν Τζούλια που είναι από την Αγγλία. Τι είναι αυτά που πήρες, ρε! Και η Europa είναι από το Γιβραλτάρ. Δεν τρέπεσαι, ρε! Μπαλιμένα United, Ρούναβικ. Ρούναβικ από τα Φερόε. Πρίστινα, Κόσοβο θρυλικό, παίζει με Σεν Τζόζεφς από το Γιβραλτάρ επίσης. Η Κλάξβικ
από τους νήσους Φερόε, ναι. Με την Τρεφιόρη από το Σαν Μαρίνο. Την πρώτη δεν θέλουμε να περάσει, γιατί θα πληρώσουμε κάτι δυο χιλιάρια για να πάμε εκεί. Barry Town United από την Ουαλία. Έλα. Με την Cliftonville από την Βόρεια Ιρλανδία. Εκεί πέρα έχει ντέρμπι. Τοπικό ντέρμπι. 27 Ιουνίου τα πρώτα μάτς. 4 Ιουλίου επαναληπτική. 7 ομάδες από αυτές θα περάσουν στον πρώτο προκριματικό γύρο. Ναι. Και παραμένουν πιθανοί αντίπαλοι. Έτσι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος θα φτάσουν μέχρι το δεύτερο. Από αυτές τώρα κάτι χωριά εδώ πέρα από Σαν Μαρίνο και. Τι ωραία. Και Ανδώρα. Μου πάει μια Ανδώρα. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, τις υπόλοιπες τις έχουμε πει, τις ξέρετε. Θα κάνουμε και μια παρουσία στο About Aris μέσα από το Κύριακο. Των ομάδων εν ώψη της κλήρωσης που υπάρχει την επόμενη εβδομάδα, θυμίζω, στις 19 του μήνα για και τον πρώτο και για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο. Άρα είδες 19 του μήνα, δεν ξέρεις τον αντίπαλο. Θα ξέρεις, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Τάδε. Ναι, ναι, ναι. Που θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Τάδε, μη σου πω θα είναι 8. Εντάξει, δεν νομίζω να πάμε τόσο μακριά. Okay. Δύσκολα θα τι? Δύσκολα να πάμε τόσο μακριά. Ένας από τους 4 δηλαδή θα είμαι. Έτσι θα είμαστε. 4 ομάδες πρέπει να λύσουμε, δηλαδή. Κούρασε. Ναι, η Βάρδια, φίλε, γίνεται τώρα, θα κάνει πια. Μπα, ο Πεύθυνος Ύλης. Πεύθυνος Ύλης, όχι. Πεύθυνος Ύλης παλιά. Παλιά. Παρετού, αν δεν πει θέση του Πεύθυνου Ύλης. Ωραία, σε ορίζουμε λοιπόν υπεύθυνο. Ύλης. Πύλης. Πύλης. Αλτισί. 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 Λοιπόν, την άλλη Τετάρτη τα σπουδαία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είδαμε ώρα τελικά κλήρωσης. Πες λίγο UEFA. UEFA. Για να ξέρεις γιατί. Να είσαι και εδώ να κάνεις την κλήρωση. Καλά, εδώ. Εντάξει, 2 η ώρα έχω Γιώργο Παναγιωτίδη. Έτσι, που θα είναι εδώ. Οπότε πέρα. Πιστεύω. Θα βγω να σχολιάσω. Πιστεύω εδώ θα είσαι. Θα βγω να σχολιάσω τηλεφωνικά. Ναι. 2019 Preliminary Round Draw. Ωραία. Είδες. Εδώ πέρα. Αυτή είναι η κλήρωση που έγινε τώρα, εντάξει. Ναι. Κάτσε. Να δούμε τι ώρα είναι, ρε φίλε. Next season group stage, road to Gdan, match and draw dates. Και σιγά σιγά να βγάλουν την Τζέλση από εκεί, να βάλουν τον Άρη. Τελικός είναι στο Γκντάνσκ. Δεν λέει ώρα. Δεν λέει ώρα. Είναι το καλεντάρι που είδαμε και την άλλη φορά. Δεν λέει ώρα. Ημερομηνίες. Κάπου θα υπάρχει. Ημερομηνίες λέει μόνο. Κάπου θα υπάρχει. Statistics, fixtures and results. League κάτω 19-20. Πού ρε. Group stage stands. Group stage stands. Ωραία, ανέβα πάνω. Πάνε εδώ στο πρι. Πρι. Στο πρι. Πριν. Και αυτό που το μεγάλο βλέπεις, draw result. Πού αυτό. Preliminary draw round draw. Πού ρε, α. Ας αυτό πάτησε. Εκεί που μήπως λέει ότι την Τετάρτη. Εδώ είναι η κλήρωση τώρα. Ναι, μήπως λέει εδώ μέσα. Όχι, δεν λέει. Εδώ είναι η κλήρωση που για τα προ-προκληματικά. Ναι, ρε φίλε. 27 είναι 4 Ιουλίου. Ναι, υπάρχει και προαναγγελία μέσα της Τετάρτης. Δεν έχει. Δεν έχει. Φαντάζομαι ότι θα ανεβείς. Find out more. Find out more. Και find out more. Ανέβω πιο πάνω. Εδώ στον πανεράκι. Εδώ. Find out more. Sponsor νομίζω είναι αυτό. Να μάθουμε και το σπόνσορα κάποια πράγματα επιπλέον. Hancock Tire. Μια που είπες για σπόνσορα. Πλαστικά. Σας ενημερώνω. Οπα. Ότι ο Άρης είναι κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας. Γράφει η Βάρδια. Ακούει η Βάρδια. Ναι. Ωραία. Κοντά σε συμφωνία για βασικό χορηγό φανέλας. Εντάξει. Okay. Είπα σωστά. Να πω και ποια είναι. Επέσαντε. Δεν λέω. Όχι. Είναι από την Ελλάδα. Όχι. Τι είναι από την Ελλάδα να είναι. Πού θα είναι, από τη Σουηδία. Μπορεί να είναι εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό και δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα. Είναι ελληνική εταιρεία ή ξένη. Δεν ξέρω. Ο ρεπόρτερ μας. Ξέρω, αλλά δεν λέω. Ο ρεπόρτερ μας. Λοιπόν, είναι μια καλή εταιρεία. Με ωραία λεφτουδάκια. Huawei. Κοντά στον 4 με 5 εκατοστάρικα. 4 με 5. Εδώ, Φανελάρεν. Κάνει πίσω του και την κίνηση εδώ. Και μια car.gr έχω πίσω. Ναι. Και μια στο μανίκι θα βάλω. Και μια στο σόρτσε. Πιθανότατα στο σόρτσε να είναι ο Κάριπ. Κάπου να μπει και αυτός, γίνεται, εντάξει. Εσύ κατ' είδες το 10 εκατομμύριο. Λέει κάτσε.
Σιγά τώρα, λεφτά δεν όλοι θα διαφημιστούν. Εγώ δεν θα διαφημιστώ στην ομάδα μου. Μα έτσι κι αλλιώς πρέπει να διαφημιστεί. Γιατί μου. Το έχει και στο πλάνο βιωσιμότητας. Έτσι. Και τη δική του εταιρεία να βάζει συγκεκριμένα χρήματα. Έτσι. Και αυτός είναι και ο τρόπος για να τα βάζει τα χρήματα. Έτσι. Και αυτό πιστοποιεί ότι τα έβαλε κιόλας, ξέρεις. Ναι. Με τραπεζικές συναλλαγές και τα λοιπά. Ναι. Επίσης είναι στην διαδικασία της ανακοίνωσης νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ναι, το έχουμε γράψει αυτό. Ναι, δεν έγινε όμως ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει ναι. να ανακοινωθεί, να ανακοινωθεί ναι. από την ομάδα και επίσημα. Άλλο ένα εκατομμύριο. Νομίζω θα είναι περισσότερα αυτή τη φορά. Λίγο. Τρία. Α δούμε. Ας το ανακοινώσουν, ναι. Γιατί είναι άλλο η πληροφορία και άλλο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Επίσημο είναι διαφορετικό. Έχεις δίκιο. Οπότε έχεις δίκιο. Στέκομαι σε αυτό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Άρα σας έδωσα και δύο ειδησούλες τώρα στο τέλος, το 90. Έτσι. Ε? Η Βάρδια, βάλει για τη χορηγία της φανέλας Βάρδια. Και 7 και 10 θα διαβάσετε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. 8 θα το βάλω. Τοποθέτηση Νίκου Παπαδόπουλου. Τοποθέτηση δικιά μου δεν είναι. Τοποθέτηση κάποιου στον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό είναι. Που αποκαλύπτει κιόλας παράλληλα το μέλλον του και το μέλλον κάποιου άλλου. F5. Τι ωραία που τα έβαλε, τα είπα. F5. Ωραία. Και θα βάλουμε τίποτα. Ο Μαντζούκης ήρθε από το Βόλο. Από το τέτοιο έχει ακόμα. Έχει βγάλει, φίλε, μια επική ανακοίνωση στον Παπαδόπουλο. Δεν την είδα. Η οποία ανακοίνωση αυτή αφορά το μεγαλομέτοχο. Ναι. Μιλάει, λέει 5 φορές μέσα ο μεγαλομέτοχος. Δεν λέει το όνομα του. Δεν λέει τον Παπαδόπουλο. Ναι. Λέει μόνο μεγαλομέτοχος. Και λέει το εκπληκτικό να μην ανησυχεί ο κόσμος στην Ηρακλή. Εσύ γιατί, τέταρτη εθνική τον έχεις φτάσει. Τι να ανησυχεί. Μια πληροφορία που έχω. Ότι έκλεισε με τον Βόλο. Όχι για τον Ηρακλή, για τον Άρη. Παρέλειψαν την Πούπερ. Ναι. Γιατί υπάρχει και άλλη ελληνική ομάδα που έχει συλλήσει τον Μπόατεκ. Ναι. Το γνωρίζω. Ναι. Το γνωρίζω. Και περιμένει τον Άρη. Και περιμένει τον Άρη, γιατί εντάξει δεν υπάρχει θέμα σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες αυτές. Αλλά υπάρχει ακόμα μία που τον έχει. Ο Μπόατεκ λοιπόν, επειδή συζητάει και με την άλλη όπως λες ομάδα, έτσι. Την ενημέρωσε και από εκεί προέκυψε το θέμα. Ναι. Ότι παιδιά, περιμένω πρώτα γιατί μου έχουν πει από τον Άρη ότι με θέλουν ναι. και μέχρι την Κυριακή θα τελειώσει το θέμα μου, θετικά ή αρνητικά. Ναι. Θα πάρουν δε εμένα ή κάποιον άλλον. Ναι. Και η άλλη πληροφορία που έχω. Και τη δίνω εδώ. Όπα, εδώ, περίμενε λίγο, το κάνω εγώ. Μόνο εδώ. Η πληροφορία Λίμπερο 107,4 και στο All About. Α, να μην φωνάξω. Είναι για τον Ηρακλή. Oh. Πριν την ώρα για μπλε, εδώ. Ναι. ναι. Ότι δύσκολα. Oh. Πολύ δύσκολα ο Απόλλων Σμύρνης θα πάρει το αφημί. Του Βόλου. Ναι. Άμα πολύ δύσκολα ο Απόλλων Σμύρνης, τι. Άρα ότι είναι... Αυξάνονται οι πιθανότητες. Ψάξτε τον Γιώργο Ματζιούκη. Αυξάνονται οι πιθανότητες για τον Ηρακλή. Αφού ήταν χθες εκεί ο Τόμ. Η πληροφορία δικιά μου λέει αυτό, αλλά μπέρος έλεγε ότι οριστικά λέει δεν γίνεται με τον Ηρακλή. Πότε το πρώτο. Μια πληροφορία ότι κάτι λέω που διάβαζα. Προχθές. Ότι αυξάνονται πολύ οι πιθανότητες. Γιατί ο Μονεβασιώτης δεν θέλει να χαλάσει το DNA, λέει, του Απόλλωνα Σμύρνης. Του Ηρακλή είναι χαλασμένο, οπότε. Ναι, εντάξει. Το έστειλε χθες ένα μήνυμα. Τι. Πω, το ήταν πολύ ωραίο. Δεν πρέπει να το πω πώ το έγραψε, έστειλε. Ότι. Σύνεσαι με σχέρα. Όχι. Α, στον Ασλαμά. Το έστειλε και έβαζε όλα τα τέτοια του Ηρακλή. Ο Ηρακλής. Ποντίον Κίτρους. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Θες, παίρνουμε εδώ. Ότι δεν αλλοιώνεται το DNA του Ηρακλή Θεσσαλονίκης με έδρα την Κατερίνη και αφημί της ΑΕ Ποντίον Κατερίνης σε περίπτωση που πάρει που έρθει από τον Νούπου Σου Βόλο με έδρα την Πίδνα Κίτρους ένα τέτοιο είχε ένα μακρινάρι τι να κάνει, τι έγινε ρε φίλε, μπουζουκιά. Τι τρέλα είναι αυτή. Ωραία λοιπόν, σας αφήνουμε. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και εμείς θα πούμε και πάλι αύριο. Ήρθε, δεν ήρθε. Θα έρθει. Θα ψάχνει να πάρει κάρι. Θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 με την τελευταία εκπομπή για αυτή του χρόνου. Μέχρι τότε να είστε καλά.